Αγαπητοί και αγαπητές, γεια σας. Σήμερα θα δούμε μέσα από το lingua.ly πώς μπορούμε να μάθουμε ξένες γλώσσες. Είναι ένα πρόγραμμα γνωστό στους ψαχμένους και άγνωστο στους άψαχτους. Ναι. Εδώ μας εμφανίζει λοιπόν τις γλώσσες που μπορείτε να μάθετε. Αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, εθεπετέ, πορτογαλικά, ιταλικά, αραβικά, ολλανδικά, ρώσικα. Μόρσουν, εντάξει. Είναι ένα πολύ εύχριστο πρόγραμμα και σας το παρουσιάζω, υπάρχουν πάρα πολλά, γιατί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες τις οποίες είμαι βέβαιος πως θα σας φανούν πάρα πολύ χρήσιμες. Όταν μπείτε λοιπόν έχουμε το Get Started, πατάμε πάνω και μας εμφανίζει για πρώτη φορά να βάλουμε το username, το email και το password. Θα συνειδητοποιήσετε ότι η εκμάθηση της ελληνικής προσφέρεται ως επιλογή, αλλά δεν μπορούμε να την επιλέξουμε ως μητρική γλώσσα τα ελληνικά. Οπότε πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις των αγγλικών ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα μενού και κάποιους οδηγούς. Μπορούμε επίσης να το βάλουμε και ως επέκταση σε browser, ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιούμε. Πάμε λοιπόν να γραφτούμε. Sign in, connecting, αναμονή και ξεκινάμε τι θέλουμε να μάθουμε. Επιλέξουμε ισπανικά, περιμένουμε του lingua το feed, μπαίνουμε λοιπόν σε ένα μενού με άρθρα από τα οποία θα μπορούμε να μάθουμε μία γλώσσα σαν να είναι ένα παιχνίδι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μας εμφανίζει λοιπόν κάποιες λέξεις μαρκαρισμένες στη γλώσσα αυτή και μας ζητάει να τις μεταφράσουμε. Όποιος δεν ξέρουμε λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και πατάμε Translate. Επίσης υπάρχουν και από τα ηχεία μας ο ήχος με την προφορά που ακούγεται. Πάμε να δούμε λοιπόν. Πέρο. Μας εξηγεί λοιπόν στα αγγλικά τι σημαίνει αυτή η λέξη. Πάμε να δούμε λοιπόν, επιλέγοντας το practice, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε ακόμα περισσότερο. Ξεκινάμε λοιπόν και μας λέει, γνωρίζετε αυτή τη λέξη? Πατάμε εμείς παράδειγμα yes και μας εμφανίζει στα ελληνικά με πολύ λίγο χρόνο τι σημαίνει. Πέρο λοιπόν σημαίνει σκύλος στα ισπανικά. Οπότε μέσω ενός παιχνιδιού ολίγων δευτερολέπτων μπορείτε να μάθετε πάρα πολλές λέξεις όπως και πολλές προφορές αυτών. Καλό θα είναι λοιπόν πριν ξεκινήσετε να έρχεστε στο feed, να προπονηθείτε από τα άρθρα εδώ. Εδώ μας εμφανίζει άλλη λέξη. Βλέπετε, σας έχει τη μετάφραση από κάτω στα ελληνικά, γάτα, και μία πρόταση που βγαίνει στα ισπανικά. Επιλέγοντας το next article σας εμφανίζει πάλι δύο λέξεις, το πέρος γάτος, σκύλος γάτα. Βάζετε λοιπόν add words εδώ. Την προσθήκη λοιπόν στο browser, καθώς θα το έχουμε εδώ εγκατεστημένο, είμαστε στο add words, μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο προφέρεται κάθε λέξη. Πατώντας λοιπόν το πλήκτρο translate εδώ, όπως ανέφερα και νωρίτερα, θα μας μεταφράζει το κείμενο στην γλώσσα που έχουμε επιλέξει εξ αρχής να γίνει τη μετάφραση. Βλέπουμε εδώ, μας κάνει πλήρη μετάφραση στα αγγλικά. Μπορεί να επιλέξετε και μεμονωμένες λέξεις όπως και προτάσεις από το import word pack. Βλέπετε, this word, give me harder pack, πιο δύσκολες λέξεις, από τις οποίες σας γίνεται μετάφραση σε κάθε γλώσσα ξεχωριστά, για να μπορείτε να σχηματίσετε και τις δικές σας προτάσεις σιγά σιγά. Αφού λοιπόν έχουμε προσθέσει πολλές λέξεις στη βάση δεδομένων, πατάμε practice πάλι για να μπορούμε να παίξουμε στα quiz με τις λέξεις που έχουμε συναντήσει, ώστε να βελτιώσουμε το σκορ αλλά και να ανεβάσουμε το επίπεδό μας στο λεξιλόγιο για την κάθε γλώσσα που θέλουμε να μάθουμε ξεχωριστά, καθώς η εξάσκηση αυτή γίνεται και διασκεδαστική χωρίς να βαριόμαστε. Βλέπετε, practice ξανά. Μας ονομάζει, μας ρωτάει τι είναι το πέρο, πατάμε ναι, πατάμε σκύλος γιατί το γνωρίζουμε ήδη, yes, that's correct. Μάθαμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό, ανέβηκε το σκορ μας, πατάμε νέα λέξη, κάτω, μάθαμε ότι είναι η γάτα. Μπράβο. Είμαστε θεοί. Πατώντας play again θα σας φέρει πάλι στα άρθρα, βλέπετε πάλι με τις λέξεις, και εσείς αν θέλετε να μάθετε και άλλες λέξεις ισπανικές έρχεστε στα ισπανικά, επιλέγετε τις λέξεις που θέλετε, σας εισβάζει αυτόματα στα δεξιά, σας εμφανίζει το άρθρο το οποίο περιέχονται αυτές οι λέξεις, πατάτε πάνω, με το translate όπως προανέφερα βλέπετε a man with your mobile phone λέγεται η λέξη αυτή, η πρόταση αυτή, με το read more σας εμφανίζει περισσότερα πράγματα και περισσότερες προτάσεις, βλέπετε μέσα σημαίνει table στα αγγλικά, σας εμφανίζει και φωτογραφία περί τίνος πρόκειται όσον αφορά τη λέξη αυτή. Μπορείτε να ανταγωνιστείτε και άλλους φίλους που παίζουν για να μάθουν ξένες γλώσσες, βλέπετε το top 5 στο σκορ, πραγματικά ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος να είμαστε εμείς, πάμε πολύ καλά, τώρα ξεκινήσαμε, ναι, για να μάθετε ξένες γλώσσες και να μάθετε ουσιαστικά τα βασικά από λέξεις και να σχηματίσετε τις δικές σας προτάσεις για να μπορείτε να πείτε και στους γύρω σας ότι ξέρετε και 2 και 3 και 4 ξένες γλώσσες. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Ελπίζω να σας βοήθησα. Σας έχω το link για να μπείτε κατευθείαν στο site να ξεκινήσετε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο αν θέλετε, να κάνετε ένα like στο βίντεο και αν δεν είστε ήδη μέλος στο κανάλι να γίνετε. Συνεχίζουμε.